Καλή εβδομάδα, καλημέρα! Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Τι κάνετε, καλά είστε? Γεμιστό, ωραίο, λαχταριστό. Παιδιά, έγινε τέλειο, ε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Έχεις βάλει μουστάρδα. Έχω βάλει μουστάρδα και αυτές εδώ είναι οι πατάτες, οι κοτλέ που λέω. Μην ακούτε τώρα που τους βαφτίζω. Έλα Βασίλη. Εντάξει, τις κάνουν πολύ μάγειρες, δεν είναι κάτι το σκέφτηκα εγώ. Απλώς είναι μια ιδέα που συνήθως στο σπίτι είναι τόσο απλό, αλλά τόσο εντυπωσιακό. Που την ξεχνάμε αυτή τη συνταγή. Εγώ τις λέω κοτλέ από μόνος μου. Αλλιώς πατάτες ψητές στο φούρνο. Για να ανεβάσω εγώ για το site έτσι. Λοιπόν, ξεκίνα εσύ, εγώ να σερβίρω λίγο. Μπράβο, πάρε. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Να κόψω δύο στήθη και διαβάζω την κάρτα. Λοιπόν, θέλω να δείτε πρώτα πώς είναι. Βγάζω ντογλυφίδες. Είναι πανεύκολο, θα σας τα πω όλα σε λίγο, τα μυστικά. Κοιτάξτε, πάμε να κόψουμε ένα στήθος. Βλέπετε, έχει μέσα. Να το στο βάλω έτσι, το βλέπουν οι κάμερες προς τα εκεί. Έχει, το κόψω και διαγώνια αυτό για να το δείτε. Βλέπετε. Γραβιέρα, τσένταρ, ζαμπόν, αλάτι, πιπέρι. Ελάχιστο μοσχοκάριντο, ας κόψω ένα ακόμα. Και πάμε να το φτιάξουμε. Λοιπόν, βγάζω τα ντογλυφίδες. Γύρω έχεις βάλει μουστάρδα. Έχω βάλει μουστάρδα και λευκό κρασί. Τώρα αυτό ξέρεις τι θέλει, αυτό θέλει λίγο έτσι. Έλα. Καλά, ξέρεις τι, τώρα θα το κόψω λίγο έτσι, επειδή τώρα δεν μπορώ να τις βγάλω μία-μία. Τι ωραία μυρίζει. Θα τις βγάλουμε μετά με προσοχή. Έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο. Ας βγάλω και δύο ολόκληρα πάνω στο ξύλο για να το στολίσω λίγο. Έχουμε και καλή, είναι και ωραία και συνταγή, έξυπνη και πολύ ωραία. Όχι, θα βάλω τις πατάτες και αυτά εδώ και μπορούμε να βάλουμε και εδώ μέσα τις πατάτες, την πιατέλα. Εγώ στο σπίτι μου έτσι θα τα σέρβιρα σε ένα ξύλο πάνω μεγάλο και θα έβγαινα στην βεράντα. Θα δεις, θα δεις, δοκίμασε. Τίποτα, σκόρδο, δάφνη και αλάτι. Θα έβγαινα και στη βεράντα, έλεγα να βάλω και ένα, να κόψω δεδρολίβανο μπόλικο από τις ζαρτινιέρες μου για να τα στολίσω. Και έτσι λοιπόν, εμένα μου αρέσει απλές. Ναι, έλα, θα πάρω σπάτλα. Τώρα κάθομαι και παιδεύομαι. Έλα, θα το κάνω εγώ. Όχι, όχι, από τεμπελιά. Θα το ωραία, ετοίμαστε το σιβάλτα εκεί πέρα. Σούπερ, και αυτό προσχελικά είσαι. Και βάζουμε εδώ πέρα και τα δεντρολίβανα. Και έτσι λοιπόν, έχουμε ένα ωραίο πιάτο. Πάμε να δούμε, σας παρακαλώ πολύ, την κάρτα με τα υλικά. Κοιτάξτε τι ωραία από πάνω που τα δείχνει πώς λέγεται, Η κάμερα. Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Τι ωραία. Λοιπόν, σήμερα για το κοτόπουλο το γεμιστό θα χρειαστούμε 4 στήθη κοτόπουλου πίντος. Μαγειρεύουμε με άριστης ποιότητας υλικά, έτσι. 4 φέτες ζαμπών. Εγώ τώρα σήμερα σκέφτηκα να βάλω ζαμπών. Θέλετε εσείς να βάλετε κάτι άλλο, αέρο, θέλετε προσούτο, βάλτε. Απλώς το ζαμπόν το καπνιστό δίνει πολύ ωραίο καπνιστό άρωμα. 4 φέτες γραβιέρα. Θα χρειαστούμε λίγη μουστάρδα, περίπου 6 κουταλιές της σούπας, καυτερή ή απαλή, ό,τι θέλετε. Μισό φιντζάνι κρασί, 4 σκελίδες σκόρδο, αλάτι και πιπέρι. Αυτά είναι τα υλικά για το κοτόπουλο που είναι πάνω στο ξύλο. Για τις πατάτες που σερβίρει τώρα η Φέη θα χρειαστούμε 1 κιλό πατατούλες. Θα σας πω σε λίγο γιατί λέω πατατούλες, γιατί αυτές που βλέπετε δεν είναι πατατούλες, είναι πατάτες. Θα τα πω όλα στη συνέχεια. Μισό φιντζάνι ελαιόλαδο, 4 σκελίδες σκόρδο. Δείτε πόσα λίγα υλικά έχουν αυτές οι εντυπωσιακές πατάτες. Αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, να σχολιάσω πρώτα τις πατάτες. Μπορείτε να τις κάνετε και με τις πολύ μικρές, τις baby που λέω εγώ, όμως εκείνες στεγνώνουν σχετικά γρήγορα. Η συνταγή γνήσια είναι η αληθινή, είναι με μικρές πατάτες. Εγώ έβαλα τις μεγαλούτσικες που τις βρίσκουμε πιο εύκολα στα σούπερ μάρκετ και είναι και πιο φθηνές και γίνονται και πιο ζουμερές κατά τη γνώμη μου. Και ξεκινάω λοιπόν με το κοτόπουλο που σερβίρει τώρα η Φέη. Δείτε τι ωραία χρώματα. Κίτρινο το τσένταρ, πράσινο το δεντρολίβανο. Το ωραίο ξύλο από πίσω για φόντο που είναι της μόδας τώρα όλοι να σερβίρουν πάνω σε ξύλα. Λοιπόν, ξεκινάω. Πάω να βγάλω το ψυγείο ένα πακέτο στήθη κοτόπουλου. Βαγγέλη, πού τα βάλαμε τα στήθη? Α, τα πήρε ο Νίκος και τα στόλισε. Α, θα πάρω από εδώ, δεν πειράζει. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ο αγροτικός πνευματικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος από το 1958 έχει έτσι ηγετική θέση στην πνευματροφία. Δεν μιλάμε για. Τι αγάπη μου. Μου πεις η πετσέτα. Δεν πειράζει, άστο στην άκρη, δεν πειράζει, μην σταγοριέσαι. Ας πάρω το μαχαιράκι αυτό που κόβει καλά. Κοιτάξτε τι κάνω. Θα σας κάνω δύο στήθη. Δύο, φτάνουν. Ναι, μην κάνω παραπάνω. Έχω άλλα δύο έτοιμα. Οπότε πάμε να τα ετοιμάσουμε. Λοιπόν, μέσα στο πακέτο θα βρείτε τα στήθη έτσι όπως τα βλέπετε εδώ πέρα. Και αυτό εδώ πέρα, το πραγματάκι που σηκώνεται, το κρεατάκι, μπορώ και το γυρίζω χωρίς να το κόψω, δεν το πείραξα, έτσι είναι από τη φτιάση του, βλέπετε. Αυτό είναι το φιλέτο του κοτόπουλου, το αληθινό φιλέτο, όπως έχει το μοσχάρι, φιλέτο όπως έχει το χοιρινό ψαρονέφρι, το κοτόπουλο έχει αυτό το φιλετάκι. Εμείς λέμε φιλέτο
Πώς το παραφύλετο. Εντάξει, δεν θα μπερδέψω τον κόσμο τώρα. Το παραφύλετο, εντάξει. Και όλο το στήθος φιλέτο το λέμε στο κοτόπουλο. Οπότε αυτό, εάν θέλετε, το βγάζετε. Αυτό τα κρεατάκια είναι το πιο μαλακό μέρος του κοτόπουλου. Πραγματικά είναι σαν να τρως. Πώς να σου το πω, μεδούλη που λένε, εντάξει. Αν θέλετε, μην τα βγάζετε. Εγώ συνήθως τα βγάζω και τα βάζω στην άκρη και τα κάνω δεύτερο φαγητάκι. Γυρνάω τα στήθη του κοτόπουλου, δείτε πώς, έτσι. Τώρα κοιτάξτε, συνήθως αυτό. Πολλοί παραπονιούνται, όμως είναι τόσο εύκολο. Κοιτάξτε τι κάνω. Βάζω το χέρι μου πάνω στο φιλέτο, εντάξει. Και τραβάω ακριβώς τη μέση, το γυρίσω έτσι, ακριβώς τη μέση του πάχους. Κάνω μία τομή μέχρι εδώ. Αυτό ξέρω, πολλές γυναίκες φοβούνται να το κάνουν. Σου λένε πού να τρέχω εγώ τώρα να φτιάχνω αυτό πράγμα. Όμως παιδιά, δεν είναι πολύ δύσκολο. Δοκιμάστε το, κοιτάξτε. Μπορεί να το χαλάσετε ένα φιλέτο, δεν πειράζει. Κοιτάξτε, πιέζω από πάνω και με ένα κοφτερό μαχαίρι κόβω περίπου μέχρι τη μέση. Αυτό είναι. Το ανοίγω, κοιτάξτε, και έχω αυτές τις ωραίες καρδούλες. Ωραίες, δεν είναι? Εμένα μου αρέσουν πολύ. Και μετά, κοιτάξτε, χαράζω στο κέντρο λίγο έτσι. Και λίγο χτυπάω για να ανοίξει. Πολύ νόστιμο. Η πατάτα είναι πολύ ωραία. Είδες τι ωραία που είναι η πατάτα? Άμα σου λέω τώρα, να ακούτε εμένα. Γιατί τη βλέπεις έτσι, αλλά μετά δείτε πως κόβεται. Τη βλέπεις σκέτη, όμως η δάφνη και το σκόρδο έχουν δώσει το ωραίο τους άρωμα μέσα. Θες, παίρνεις ένα κομματάκι τσάκι. Είδες. Λοιπόν, εδώ. Αλατάκι πιπεράκι, πιπέρι μπόλικο στο κέντρο, αλάτι. Εάν θέλετε, η κλασική συνταγή, το κοτόπουλο γεμιστό με ζαμπόν τυρί, δεν έχει μοσοκάριδο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, όμως ελάχιστο μοσοκάριδο στο κέντρο. Οπότε είναι το υλικό έκπληξη, αν θέλετε το βάζετε. Και τώρα μέσα θα βάλω τη γέμισή μου, θα βάλω μέσα ζαμπόν, σαν να φτιάχνετε ένα τόστ, έτσι. Ζαμπονάκι εδώ πέρα, θα βάλω μέσα και το τυράκι μου, θα βάλω λίγο τσένταρ. Γιατί τσένταρ, γιατί πάει. Είναι του πάει πολύ, γιατί είναι κίτρινο και μου αρέσει όταν το κόβεις. Η γραβιέρα είναι μενόστιμη και είναι ελληνική και προτιμούμε ελληνικά προϊόντα. Όμως είναι άσπρη και μέσα στο άσπρο κοτόπουλο χάνεται. Ενώ έτσι και τι ωραίο που φαίνεται το κίτρινο. Ωραίο, ναι. Είναι εντυπωσιακό. Εντάξει. Κόβω λοιπόν με ένα καθαρό μαχαίρι που δεν έχει κουμπίσει κοτόπουλο. Κόβω και το τυράκι μου. Βλέπετε, τα έχω όλα πάνω σε χωριστά ξύλα. Άρα αυτό το απομακρύνω από εδώ, γιατί φοβάμαι πάρα πολύ εγώ με τα κοτόπουλα γενικώς. Όχι ότι υπάρχει πρόβλημα, ειδικά τα πίντος, παιδιά, περνάνε από 100 ελέγχους από το πρώτο στάδιο μέχρι το τελευταίο. Αλλά καλό είναι πάντα στην κουζίνα να τηρούμε τους βασικούς κανόνες. Εντάξει. Ωραία. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που έχει το κρέας, τι ωραίο που το φιλέτο. Ροδαλό, ανοιχτό. Δεν είναι εκείνα τα κοτόπουλα, τα σπουρλιάρικα. Εντάξει. Τι. Και πάμε εδώ πέρα και βάζω μέσα ακόμα λίγο αλατάκι. Τώρα είναι η φάση, ξέρετε, που είναι τη στιγμή που εμπνέομαι, λίγο πιπεράκι ακόμα. Και είμαστε έτοιμοι. Πάμε να τα κλείσουμε. Πάμε να τα κλείσουμε. Εγώ ρωτάω, εσείς απαντάτε. Τα κλείνω τα φιλέτα έτσι. Εντάξει, δείτε. Τα κλείνω έτσι και μετά τα σηκώνω λίγο όρθια και τα κάνω λίγο έτσι ένα μασαζάκι. Και το κοτόπουλο, επειδή το κρέας είναι ελαστικό, αρχίζει σιγά σιγά και κλείνει. Κάνει μια τσεπούλα. Άρα το τυρί εξαφανίζεται μέσα. Και κοιτάξτε, οδοντογλυφίδα το κάνω πολύ αργά για να το δείτε. Αυτό το πράγμα τώρα, εσείς νομίζετε ότι εγώ θα το κάνω έτσι, θα το ξαναπεράσω εδώ πέρα, προς τα πίσω, όπως ράβουμε το αρνί το Πάσχα ή την γαλοπούλα. Έτσι όμως και στρίβει το φιλέτο και δεν φτάνει το γλυφίδα. Άρα τι κάνω, την περνάω απέναντι και την πήγω ακριβώς από κάτω, βλέπετε. Δεν τη βάζω οριζόντια, θα σας το δείξω, μη στεναχωριέστε, θα το ξανακάνω. Δεν τη βάζω δηλαδή έτσι και έτσι όπως το νομίζατε, τη βάζω έτσι και προς τα κάτω. Έτσι και έτσι. Άρα πάμε, κλείνω την τσεπούλα. Και αμέσως, λίγο οριζόντια σχεδόν, την τσιπάω προς τα κάτω. Και έτσι το κοτόπουλό μου θα μείνει το στήθος και ίσιο, βλέπετε. Αμέσως τσιπάω προς τα κάτω, θέλει λίγο υπομονή, τις πρώτες 3-4 ζορίζεσαι. Άμα κάνεις όμως 4-5 φιλέτα, που τόσα θα κάνετε, στις δύο πακέτα συνήθως, βλέπετε τι ωραίο που γίνεται. Και έτσι λοιπόν το κοτόπουλο έχει κλείσει, πάμε να κάνουμε και το δεύτερο. Προτίμησα να κάνω 2 φιλέτα αντί για 10, όπως συνήθως, να τα κάνω όμως αργά και σωστά για να τα καταλάβετε. Πάμε. Ευθεία και προς τα κάτω. Είναι πολύ σημαντικό. Κάποιοι τώρα μπορεί να λένε σιγά ρε Βασίλη, τόσο πια δύσκολο είναι. Και όμως, παιδιά, θέλω να το δείτε, να το καταλάβετε. Γιατί και εγώ το πρωί σήμερα που ξεκίνησα να τα φτιάχνω εδώ μαζί με τον Βαγγέλη, παιδευόμασταν γιατί θέλαμε να βάλουμε τις οδοντογλυφίδες οριζόντια. Όπως φαντάστηκα χθες το βράδυ, εγώ ότι θα το κάνω. Τελικά όμως, καμιά φορά το φαγητό σου δείχνει το δρόμο. Εντάξει. Άντε να βάλουμε και την τελευταία. Βλέπετε εδώ πέρα το τυρί που εξέχει. Το ζουπάω λίγο μέσα και επειδή το κρέας, όπως είπα, είναι ελαστικό, κάποια στιγμή αυτό θα κάνει τσεπούλα μέσα και θα κρυφτεί. Και αν φαίνεται και λίγο, θα σας εξηγήσω σε λίγο τι κάνετε. Μην στεναχωριέστε, το τυρί δεν θα χυθεί.
Λοιπόν, βάζω αυτά στην άκρη, να και άλλα δύο έτοιμα που έχω από το πρωί, επίτηδες τα κράτησα. Λίγο αλατάκι από όλες τις πλευρές. Είναι πολύ σημαντικό, δεν θα αλατίσουμε ξανά το φαγητό. Ό,τι κάνετε τώρα, έτσι. Και αυτό εδώ και λίγο πιπέρι ακόμα. Και πάμε τώρα εδώ πέρα στο τηγάνι, βγάζω γάντι, το τηγάνι μου καίει. Κάνεις πρώτα προετοιμασία. Το σοτάρω. Λοιπόν, κοιτάξτε, βάζω μέσα λαδάκι, όχι τόσο όσο θα βάζα για τηγάνισμα, αλλά ούτε και λίγο για σοτάρισμα. Βάζω τόσο όσο βλέπετε, εντάξει, αρκετούτσικο το λες, δεν και λίγο. Και σε ένα καυτό τηγάνι βάζω μέσα τα φιλέτα να τα χρωματίσω. Θα μπορούσατε, αν θέλετε, να τα βάλετε κατευθείαν στο πυρεξάκι, όπως θα σας δείξω σε λίγο, με τα υπόλοιπα υλικά από πάνω, απλώς στο φούρνο. Το φιλέτο δεν παίρνει πάρα πολύ χρώμα. Θα γίνει λίγο ασπρουλιάρικο. Οπότε εγώ τα περνάω από το τηγάνι. Εάν δεν θέλετε να μπείτε στον κόπο να λερώσετε τηγάνια για να κάνετε αυτό το βήμα, μπορείτε κατευθείαν να το βάλετε μέσα στο πυρεξάκι για ψήσιμο. Είναι ωραίο όμως που έχεις κάνει αυτή την ωραία. Είναι ωραίο. Το κουλάκι. Αυτό που έλεγα πριν για τα τυριά. Τώρα εγώ εδώ, να πω την αλήθεια, βρήκα δύο μεγάλα παχουλά φιλέτα από την Πίντος και τα έφτιαξα ωραία. Όμως κάποιο πακέτο έχει μέσα λίγο μικρότερα. Και εκείνα εκεί το πρωί, όπως αυτό εδώ πέρα, ένα λίγο ζαβό που έχει κάπου εκεί μέσα, τώρα το έχασα. Και το δυσκολεύτηκα να βάλω τα τυριά μέσα. Άρα, όταν τα τυριά σας εξέχουνε, όταν προεξέχουνε, τι κάνετε. Μην τηγανίσετε τα φιλέτα και τις δύο πλευρές, μόνο από τη μία. Έτσι λοιπόν, και χρωματίζετε την πάνω πλευρά, αυτήν εδώ πέρα. Αυτό το έχω κάνει νωρίτερα για να μην καθυστερώ. Βλέπετε, από κάτω είναι ομά. Δεν σε πειράζει ούτως ή άλλως για να αποκτήσει μια τραγανότητα. Βλέπετε ακριβώς. Το χρώμα μόνο θέλουμε εδώ πέρα, τίποτα άλλο. Από κάτω τα χωμά αυτά. Και άρα, να κάνει και αυτά τα σκληρά τα ωραία. Ακριβώς. Άρα αφήνουμε τα τσίκι τσίκι. Καλά, από όλα αυτά ξέρεις τα τρώγα εγώ. Τα ψήτα. Τα τσίκι τσίκι. Αυτά δεν θα τα τσιμπήσεις. Λοιπόν, μέχρι να πάρει χρώμα και να σας κάνω και τις πατάτες τις ωραίες, ας διαβάσω μια φορά ακόμα τα υλικά. Λοιπόν, τέσσερα σπίθη κοτόπουλου Πίντος, ωραία. Τέσσερις φέτες ζαμπόνι, όποιο άλλο αλλαντικό θέλετε εσείς, ακόμα και χωριάτικο λουκάνικο, γιατί όχι. Τέσσερις φέτες γραβιέρα ή όποιο ελληνικό τυρί θέλετε που λιώνει μεν, αλλά όχι να κρατάει λίγο, εντάξει. Και φέτο τυρί, γραβιέρα, όχι κάποιο πολύ κίτρινο τυρί που λιώνει, εξαφανίζεται, να μένει λίγο μέσα, εντάξει. Λίγη μουστάρδα, περίπου 6 κουταλιές της σούπας, μισό φιτζάνι κρασί λευκό. Και εδώ ήθελα να πω ότι αν δεν θέλετε να βάλετε κρασί στο φαγητό που θα βάλουμε σε λίγο, είτε γιατί δεν τρώτε κρασί, είτε γιατί έχετε παιδιά και δεν θέλετε να βάλετε αλκοόλ στο φαγητό, είτε γιατί σας κάνει το φαγητό βαρύ, βάλτε μέσα στο πυρεξάκι όπως θα κάνω εγώ σε λίγο, λίγο νεράκι, αραιωμένο με ένα κύβο. Θέλεις μια υγρασία. Ή λίγο πορτοκάλι, τρία πορτοκάλια στημένα. Αντί για κρασί λοιπόν, εντάξει. Τέσσερις σκελίδες σκόρδο, αλάτι και πιπέρι. Βλέπετε. Λοιπόν, από κάτι θα τα αφήσω να γίνουν σωστά. Προχωράω στις πατάτες. Εντάξει, δεν θα το κλέψω. Θέλω να το δείξω. Πολλές αυτές τις πατάτες. Θα δεις αμέσως. Τις έχω τσιπολογήσει λίγο. Δεν πειράζει, κάτσε να πλύνει το μαχαίρι αυτό που κόβει καλά. Ωραία. Για να τις τσιπολογήσουμε, τις έφτιαξα. Εντάξει, η μόστρα πέρασε, τα δείξαμε, ήρθαν οι κάμερες από πάνω, τσίπα τώρα άφοβα. Λοιπόν, κοιτάξτε τι κάνουμε. Έχουμε πατάτες, εντάξει. Τις έχουμε πλύνει καλά με ένα σφουγγάρι κάτω από τρεχούμενο νερό και τις έχουμε έτοιμες. Με τη φλούδα γίνονται πάντα αυτές, εντάξει. Τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε, αν θέλουμε, εάν τα καταφέρνουμε, εγώ μπορώ γιατί είναι η δουλειά μου τέτοια, να τις χαράξω μέχρι κάτω, χωρίς όμως να χρειαστώ, χωρίς όμως να κόψω μέχρι κάτω και να κάνω αυτό και να μου κοπεί πατάτα. Εντάξει. Εγώ, επειδή μπορώ να το κάνω, για κάποιους λόγους τέλος πάντων, δεν χρειάζομαι βοήθεια. Αν εσείς λοιπόν φοβάστε και νομίζετε ότι δεν θα καταφέρετε, προσπάθησε και θα σας δείξω και ένα κόλπο. Σιγά σιγά. Ωραία. Καθώς ίσως δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν χρειάζεται να έχει πάει σε σχολή για να κόψει πατάτες. Ωραία. Κοιτάξτε τι μπορείτε να κάνετε. Έτσι δείχνει στο YouTube. Βλέπετε, φέρνει δύο κουτάλες και κόβει άφοβα μέχρι κάτω και δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει στον πάτο κάτω. Καταλαβαίνετε. Έλα, τι ωραίο. Ας κάνουμε ακόμα μία. Και δεν χρειάζεται και δεύτερο χέρι για τράβα. Συγγνώμη. Να βάλω τον κωδικό. Περιμένω, ξέρω, μη στεναχωριέσαι. Έλα. Κοιτάξτε, δύο κουτάλες ίδιες και κόβετε άφοβα μέχρι κάτω. Και δεν πρόκειται ποτέ να κοπεί πατάτα στα δύο γιατί βρίσκει αντίσταση στην κουτάλα. Ναι. Να και να σταθεί. Α, τραβάς βίντεο. Ναι. Ωραία, πάμε να κάνουμε και ένα. Τα χαμού εδώ πέρα, εντάξει. Αυτό εδώ πέρα. Το έχουμε, εντάξει. Ναι. Όχι, να δούμε λίγο το από κάτω τώρα που είναι. Το από κάτω είναι άκοπο. Εντάξει. Κοιτάξτε τώρα τι κάνουμε με τις πατάτες. Τις βάζουμε εδώ πέρα μέσα σε ένα ωραίο σκεύος. Πολύ ωραίο,
Είναι πολύ εντυπωσιακές και ξέρω ότι τα παιδιά ξετρελαίνονται, τι θεωρούν αυτές τις πατάτες τύπου ρε παιδί. Εμένα μου... που μου ζητάει αυγό σε σχήμα ψάρι, τι θα κάνω. Θα πας να. Α, θα με στείλετε στη Νέα Υόρκη να σας κάνω ρεπορτάζ και να σου πάρω και μια φόρμα αυγό ψάρι και θα γυρίσω να σου τη φέρω. Γιατί έτυχε όταν ήμασταν στο χωριό μια φορά τελείως τυχαία. Πού το είδα αυτό τηλεόραση. Όχι, η ομελέτα που του έκανα μοιάζει ψάρι. Τέλειο. Και του είπα ότι το έκανα επίτηδες. Α, ωραία. Και τώρα κάθε φορά μου λέει κάνει. Καλά, νομίζω ότι όσοι μας βλέπουν τώρα από Αμερική θα μας στείλουν 13 φόρμες για βγάλει την καρτά σχήμα ψαριού. Παιδιά, κοιτάξτε τι κάνουμε με τη μύτη ενός μαχαιριού. Είναι ωραία. Ανοίγω τις πατάτες και βάζω μέσα σκόρδα. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, θεωρώ μαγικό το άρωμα της δάφνης. Όχι παντού, δεν μου αρέσει παντού η δάφνη. Εδώ ταιριάζει πάρα πολύ. Και βάζω μέσα και δαφνόφυλλα. Και πάμε και εδώ να βάλουμε δαφνόφυλλο. Έλα, εντάξει, δαφνόφυλλο μπες. Ωραία. Εντάξει, αυτή την επίτηδες την έκοψα, δεν πειράζει τώρα. Ωραία, και ας τελειώσουμε και με τα σκόρδα. Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα. Άμα θέλετε τώρα, μπορείτε να λιώσετε το σκόρδο με λίγο λάδι και να το ρίξετε από πάνω. Να περιχύσετε τις πατάτες με σκόρδο. Ή να κάνετε αυτό. Ένα-δύο. Εντάξει, ούπ, sorry. Και εδώ πέρα πάνω ρίχνετε μπόλικο αλάτι. Αυτή η συνταγή τέλειωσε, δεν έχει κάτι άλλο. Αλάτι μπόλικο, ούτε καν πιπέρι. Λίγο ελαιόλαδο. Και θέλουν 190 βαθμούς σίγουρα μία ώρα. Σίγουρα. Εγώ τα τελευταία 15 λεπτά, λίγο πριν πάμε σε break, τις έβαλα 230-240 για να πάρουν λίγο έτσι να τραγανίσουν στην επιφάνεια. Άρα δυνατός φούρνος, 190, περίπου μία ώρα και κάτι. Και μετά στο τέλος ανεβάζεις. Άμα θες. Και χωρίς να ανεβάσεις, παίρνουν χρώμα. Και χωρίς να ανεβάσεις. Αν θες παραπάνω χρώμα να γίνουν έτσι όπως αυτές εδώ οι τρεις μπροστά, το δυναμώνεις. Και τα κοτόπουλα πόσο θέλουν. Τα κοτόπουλα λοιπόν θέλουν 40 λεπτά περίπου. 40 με 50 λεπτά. Πάλι 190 και στο τέλος εγώ λίγο τα ανέβασα. Πάμε να τα στήσουμε, έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Και τα δύο τα ψιά τα βάζεις την ίδια ώρα στο φούρνο. Άμα θέλεις, ναι. Άμα θες, ναι. Εγώ τα βάλα, επειδή έχουμε δύο φούρνους εδώ πέρα. Θα βάλω ό,τι ώρα να είναι, δεν με ενδιαφέρει, αλλά ο κόσμος στο σπίτι έχει ένα φούρνο. Ναι, για να έχεις όπως... έτοιμο το φαγητό. Ακριβώς, ναι. Ίδιο χρόνο θέλουν περίπου. Παιδιά, ελάτε να σερβιριστείτε. Έλα, έλα, Θέμη. Και μετά η μουστάρδα που βγήκε από εδώ. Τώρα θα δεις. Εγώ λοιπόν τώρα, αυτά τα υλικά που θα βάλω, παιδιά, ξέρω δεν έχουμε όλοι στο σπίτι φρέσκο θυμάρι και διάφορα δεντρολίβανα. Όταν υπάρχουν διαθέσιμα, επειδή μου αρέσει να λέω πάντα την αλήθεια, στα τηλεοπτικά πλατό πάντα υπάρχουν στις πάγκους πάνω μυρωδικά έτσι. Στο σπίτι μου, εγώ προσωπικά θυμάρι έχω λίγο στη βεράντα φυτεμένο. Τώρα αυτή την εποχή έχει λίγο μαραγκιά, θα ξαναπετάξει την άνοιξη. Οπότε αν έχετε, βάλτε, εντάξει. Βάζω σκόρδα ολόκληρα που είναι και πολύ της μόδας. Εντάξει. Βάζω 2-3 δαφνόφυλλα σπασμένα από πάνω και τελειώνω. Κοιτάξτε, λίγη μουστάρδα που ρωτάς. Λίγο κρασάκι λευκό, μισό φιτζάνι. Καλώς ορίσατε. Γεια σας. Ανακατεύω τη μουστάρδα και μόλις γίνει αυτή η απλή σαλτσούλα, το ρίχνω από πάνω. Ωραία, 1, 2, 3, 4, 5. Πάμε και σαλτσούλα από πάνω. Πριν το βάλεις στο φούρνο. Πριν, με τη μουστάρδα. Και έτσι έχεις λοιπόν και το κρασί για υγρασία και για γεύση. Το πολύ μια ώρα, 200 βαθμούς, 190, το πολύ μια ώρα. Και έχετε αυτό το ωραίο ζουμερό κοτόπουλο. Μην ξεχάσετε να βγάλετε τις οντογλυφίδες και εδώ κάπου έχει μείνει μία μέσα. Προσοχή στο φάγωμα, εντάξει. Και κόβεις έτσι πλαγιαστά, ωραία.